Το θεατρικό έργο του νομπελίστα συγγραφέα Ντάριο Φο, Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού, θεωρείται κλασικό θεατρικό έργο του 20ου αιώνα και μάλιστα έχει ανεβεί με τεράστια επιτυχία σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έχει παιχθεί σε πάνω από 40 χώρες. Παράλληλα όμως είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό έργο, το οποίο στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ποια είναι αυτά τα πραγματικά γεγονότα, να τα πούμε για να μας παρακολουθήσουν αυτοί που μας βλέπουν. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969, μια βόμβα εξεράγει στην έδρα της Αγροτικής Τράπεζας, στην Πιάτσα Φοντάνα, στο Μιλάνο της Ιταλίας, σκοτώνοντας 17 άτομα και τραυματίζοντας 88 ακόμα. Η αστυνομία αμέσως στοχοποίησε αρχικά τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, αλλά αμέσως μετά ο στόχος ήταν ο αναρχικός χώρος. Συνελήφθησαν περίπου 80 άτομα στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναρχική, μεταξύ των οποίων και ένας εργάτης σιδηροδρόμων, ο Τζουζέπε Πινέλη. Στις 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή δύο μέρες αργότερα, ο Πινέλη βρίσκεται νεκρός και σύμφωνα με την αστυνομία πήδηξε από το παράθυρο την ώρα που τον ανακρίνανε 5 αστυνομικοί. Από την αρχή οι σύντροφοι του Πινέλη δήλωναν ότι το έγκλημα ήταν φόνος εν ψυχρό της αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά και οι 5 αστυνομικοί που τον ανέκριναν αθώθηκαν στην πορεία. Στις 27 Ιουνίου του 1971, δύο χρόνια αργότερα, δημοσιεύτηκε σε ιταλικό περιοδικό μία επιστολή από 757 διανοούμενους συγγραφείς, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ας τους πούμε διανοούμενους γενικά, οι οποίοι κατέγγελναν ότι ο Πινέλη δολοφονήθηκε ουσιαστικά από τον Καλαμπρέζη, ο οποίος ήταν αστυνομικός επιθεωρητής και ο οποίος ανέκρινε τον Πινέλη, μαζί με τους 4 άλλους αστυνομικούς που τον ανέκριναν ταυτόχρονα. Η πολιτική δράση τώρα του Ντάριο Φο, που δεν έφτασε, γιατί δεν έμενε μόνο στα λόγια ή στην καταγγελία, είχε γράψει και αυτό το θεατρικό έργο και γενικώς ήταν πολύ πολιτικοποιημένος, και η πολιτική δράση του Ντάριο Φο, το οποίο δείχνει, αν θέλουμε, και πόσο σημαντική είναι η τέχνη και πόσο επηρεάζει την εξουσία, στοχοποιήθηκε αμέσως από τις αστυνομικές και κρατικές αρχές της Ιταλίας και το ολόκληρο του 1973 πέρασε το θέατρο γεμάτος επιδρομές της αστυνομίας, που σταματούσαν την παράσταση και λογόκριναν το έργο. Μάλιστα, στις 8 Μαρτίου του 1973, έχουμε το συγκλονιστικό γεγονός, μια νεοφασιστική ομάδα απήγαγε τη γυναίκα και στενή του συνεργάτη, ουσιαστικά σε όλα τα έργα του Φο, την Φράνκα Ράμε, την οποία την βασάνισαν και την βίασαν. Η υπόθεση του έργου εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι σκοτεινή. Το τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας θεώρησε ότι πράγματι οι αναρχικοί το κάνανε, το ίδιο και ένα κομμάτι των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Λέγοντας βέβαια ότι δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά ότι έγινε κατά λάθος, γιατί για άλλη ώρα ήταν η βόμβα να εκραγεί και άλλη ώρα εξεράγει. Ωστόσο, πολλά χρόνια αργότερα, το 1999, άνοιξε ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, όταν ένας δικαστής του Μιλάνου ισχυρίστηκε ότι είχε διαλευκάνει το έγκλημα και ότι υπεύθυνοι για τη βομβιστική επίθεση ήταν 3 νεοφασίστες, τους οποίους μάλιστα συνέλαβε η αστυνομία δηλαδή, περάσαν από δίκη και καταδικάστηκαν σε ισόβια. Δηλαδή θεωρήθηκαν πράγματι ότι ήταν πράγματι αυτοί που βάλαν τη βόμβα. Ωστόσο, το 2004, οι 3 φασίστες έκαναν έφεση και απαλλάχθηκαν. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση, μετά από αυτή τη μακρά εισαγωγή, είναι αν προσεγγίζετε την ιστορική διάσταση στην οποία βασίζεται το έργο και πώς την προσεγγίζετε. Ο Ντάριο Φο έχει γράψει το έργο τόσο πολύ κοντά στην πραγματικότητα που μόνο και μόνο να ακολουθήσεις την ιστορία είναι σαν να ακολουθείς τα ντοκουμέντα και όλα αυτά που έχουν γίνει το τότε. Οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο στο να προσεγγίσουμε την ιστορία. Η ιστορία φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στη δική μας παράσταση. Και ο Ντάριο Φο το έγραψε επιτηδευμένα. Δηλαδή είναι τα ονόματα ακριβώς έτσι όπως υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Δεν φοβήθηκε δηλαδή να το κάνει αυτό. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε την γραμμή της ιστορίας του έργου του Ντάριο Φο και αυτό το ακολουθούμε.
Τι άρα ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει και τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Αυτό η ερώτηση που τώρα βγαίνει είναι πώς επικαιροποιείται. Γιατί έχουν περάσει μισός αιώνας και το ερώτημα είναι, έχει γίνει κάποια επικαιροποίηση σε σχέση με το έργο και με την Ελλάδα, βέβαια. Ναι. Εντάξει, ο Ντάριο Φω, όταν γράφει πάνω στα γραπτά του, πάντα λέει ότι εμένα τα έργα μου δεν κλείνουν, είναι ανοιχτά, αιώνια. Εννοώντας ότι απαιτεί από αυτόν που ασχολείται με το έργο να μιλήσει για το σήμερα, να μιλήσει για πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Οπότε και εμείς αδράξαμε την ευκαιρία και χωρίς να φοβηθούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζω, ανεβαίνει φοβικά το πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα. Οπότε εμείς προσεγγίσαμε με έναν τρόπο πιο αντιξουσιαστικό και χρησιμοποιώντας και πολλά συμβάντα που συμβαίνουν και τώρα στην Ελλάδα αλλά και που έχουν συμβεί, καταγγέλλοντας με έναν τρόπο διαφορετικό, όχι πρώτο επίπεδου, θα λέγαμε μπρεχτικό, μιας αποστασιοποίησης, διάφορα συμβάντα που έχουν γίνει, είτε αφορά αυτό την κρατική βία, είτε διαφορετικότητα, είτε όσα συμβαίνουν και στο ακόμα και σήμερα. Ναι, οπότε παρεμβαίνουμε πάρα πολύ στο έργο του, κατά την εντολή του Ντάριο Φω. Οπότε νομίζω ότι αν το έβλεπε ο Ντάριο Φω όλο αυτό, νομίζω ότι θα είχε ένα χαμόγελο αυτό, του κλόουν που του αρέσει, του γελοτοποιού. Να ρωτήσω, συμβαίνουν στην Ελλάδα, δηλαδή θεωρείτε ότι η επικαιρότητα του έργου έχει σχέση με τη σημερινή Ελλάδα, δηλαδή αστυνομική βία, αυθαιρεσία? Ο Ντάριο Φω ήταν τόσο, πώς να το πω, είχε μια τόλμη, είναι σαν να γράψουμε εμείς το 2010 μια φάρσα για τη δολοφονία, για την κρατική δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Α, μάλιστα. Δηλαδή είναι τόσο δυνατό αυτό που κάνει, που δύο χρόνια μετά την δολοφονία του Πινέλη γράφει μια φάρσα. Αυτό δεν είναι πια, δεν είμαστε φοβικοί απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, στο να τα προσεγγίσουμε και να τα κάνουμε με τρόπο ο οποίος να έχει μια ανάποδη ματιά στα πράγματα, δηλαδή να μην γίνει δραματικό, να γίνει φαρσικό όλο αυτό. Βέβαια, τώρα, εφόσον επειδή αγαπούσε πάρα πολύ το γελοτοπιό, είχε την ελευθερία να το κάνει αυτό και την ευφυΐα, την γραφική και τη σκηνική, να το κάνει αυτό. Να ρωτήσω, μια και το αναφέρατε, υπάρχει σήμερα πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα? Έχει ποινικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια το πολιτικό θέατρο. Α, ναι. Ναι, έχει. Τι εννοείται? Από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, θεωρώντας ότι, ότι είναι ξεπερασμένο. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι μια δικαιολογία και μια δυναμία του καλλιτέχνη να μιλήσει για πράγματα που μας αφορούν. Έχει στραφεί σε ένα πιο στήρο σκηνικό αποτέλεσμα. Σίγουρα το πρόσημο του αιώνα μας είναι η ψυχολογία και το άτομο, η εξατομίκευση και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, κυρίως ο καλλιτέχνης θέλει να εκφράσει αυτό το ψυχισμό του σύγχρονου ανθρώπου, πώς σκέφτεται και πώς δρά. Αφήνοντας στην άκρη λίγο το πολιτικό κομμάτι πάνω στη σκηνή. Ο Ντάριο Φω χρησιμοποιεί πολύ συχνά στα έργα του, μάλλον πολύ συχνά, κεντρικό σημείο, είναι η κομέντια δελάρτε. Δηλαδή, στηρίζεται πάρα πολύ στους ηθοποιούς, στην κίνηση των ηθοποιών, στον αυτοσχεδιασμό των ηθοποιών. Σε αυτή την παράσταση βγαίνει αυτό? Εμείς με τον Γιάννη τον Κακλέα, τον σκηνοθέτη της παράστασης, μας έδωσε αυτή την ελευθερία από εξ αρχής και η παράσταση είναι ένας μεγάλος αυτοσχεδιασμός. Σίγουρα είναι πολύ οργανωμένα όλα αυτά που γίνονται, αλλά παραστασιακά ο θεατής αισθάνεται ότι βλέπει έναν μεγάλο αυτοσχεδιασμό. Γιατί πράγματι μια συνθήκη της πρόβας ήταν ότι θέλουμε να αγγίξουμε με έναν άλλον τρόπο αυτό που λέμε κομέντια ντελάρτε, το μπουφόνικο θέατρο, με χαρακτήρες οι οποίοι αγγίζουν αυτούς τους χαρακτήρες της κομέντια ντελάρτε χωρίς να είναι πρώτου επίπεδου, με έναν άλλον τρόπο, πιο σύγχρονο ενδεχομένως, που μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε
αλλά και όχι. Να δημιουργήσει ένα παραξένισμα δηλαδή στο θεατή ότι αυτό που βλέπω είναι ένα ρεαλιστικό πράγμα ή είναι μια τραβηγμένη αλήθεια. Ναι, ακριβώς επειδή το λες αυτό, ενώ η παράσταση έχει πάρει πραγματικά εξαιρετικές κριτικές και από τους επαγγελματίες κριτικούς και από το κοινό, το οποίο δεν είναι ενθουσιώδες, υπάρχει ένα κομμάτι που ακριβώς λέει αυτό που είπες προηγουμένως, ότι υπάρχει πολύ πουφωνικό στοιχείο, υπάρχει πολύ επιθεώρηση. Τι απαντάς σε αυτή την κριτική? Δεν υπάρχουν κριτικοί στην Ελλάδα με την έννοια της γνώσης πάνω στο να γράψει κάποιος μια κριτική. Οπότε δεν το καταλαβαίνω αυτό και θεωρώ ότι και οι καλές κριτικές που γράφονται και οι κακές θεωρώ ότι δεν έχουν βάση πάνω στη λειτουργία της παράστασης. Θα έλεγα κριτήριο θεωρώ είναι ο κόσμος. Με την έννοια το ότι αν ο κόσμος έρχεται, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα αυτές οι κριτικές θεωρώ ότι είναι και λίγο, δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν έχουν βάση με έναν τρόπο. Δηλαδή όταν λέμε ότι προσεγγίζουμε την Comédie de l'Arte, πρέπει όλος να ξέρει τι είναι η Comédie de l'Arte και τι μπορεί να προσδίδει στο σήμερα αυτό το κομμάτι. Και εύκολα, αν έχει την εικόνα κάποιος της επιθεώρησης, αυτή που ξέρουμε εμείς και την επαναφέρει εδώ πέρα, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Είναι δικό του πρόβλημα που έχει στη μνήμη του την κακή επιθεώρηση. Υπάρχει και επιθεώρηση και υπάρχει και το καμπαρέ, υπάρχει και πολύ ιστορία πίσω από αυτό το κομμάτι. Οπότε καλό είναι όταν γράφουμε κάποια πράγματα να τα διαβάζουμε πριν και να τα προσεγγίζουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Πράγματι, η Comédie de l'Arte είναι μια ολόκληρη ιστορία που έχει να κάνει με λαϊκό θέατρο, ακριβώς, που έχει να κάνει με ηθοποιούς οι οποίοι κάναν τα πάντα. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι δεν δίνω τόσο μεγάλη βαρύτητα σε αυτά που γράφονται και τα καλά και τα κακά. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε κάνει πάνω στη σκηνή και το υποστηρίζουμε αυτό που λέμε μέχρι θανάτου. Μέχρι, σαν να είναι η τελευταία μας φορά που ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή κάθε βράδυ, συμβαίνει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια μας. Και αυτό το εισπράττει και το κοινό. Αυτό δεν πράγματι είναι... το εισπράττει το κοινό, γιατί η παράσταση είναι από τις καλύτερες παραστάσεις και δημιουργεί ενθουσιασμό. Είναι μια πρόταση. Εγώ, η προσωπική μου γνώμη και θέση είναι ότι είναι μια νέα πρόταση πάνω στο πώς μπορεί να λειτουργήσει το πολιτικό θέατρο σήμερα. Δεν είναι τόσο βαρύ που έτσι όσο ακούγεται, αλλά πραγματικά είναι μια πρόταση. Πολύ ωραία. Κλείνοντας, να πούμε τους συντελεστές της παράστασης, τις μέρες που παίζετε και τις ώρες. Λοιπόν, τώρα συντελεστές είναι ο σκηνοθέτης είναι ο Γιάννης Βακλέας, η ηθοποίη είναι ο Πάνος ο Βλάχος, ο Φίβος ο Ριμένας, ο Κωνσταντίνος ο Μαγκλάρας, η Ιφηγένεια Στηριάδη, ο Στήλης ο Πέτσος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Λένια Δουλαδίρη, τα φώτα η Στέλλα η Κάλτσου. Αυτά παίζουμε Τετάρτη στις 8, Πέμπτη στις 9, Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9. Και Κυριακή στις 8, μέχρι το Πάσχα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.